Με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, η κρουαζιέρα στο ελληνικό ΑΕΠ συνέσφερε γύρω στο 1 δις. Δυστυχώς αυτό μέχρι το... τέλη Οκτώβρη, δηλαδή από το Μάη, είναι... Τέλη Νοέμβρη είναι 1 δις. Είναι αυτά που θα χάσουμε εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα τα έχουμε χάσει. Τώρα θα κοιτάξουμε να χάσουμε, να μαζέψουμε λίγο... λίγο το ποσό. Και λίγο γιατί χαμένες θέσεις εργασίας μιλάμε. Και ανοίξει κρουαζιέρα. Και για πόσες χαμένες θέσεις εργασίας μιλάμε. Για τις εταιρείες που ασχολούνται άμεσα με την κρουαζιέρα μιλάμε γύρω στις 20.000. Και βεβαίως μιλάμε και για όλες τις παράπλευρες απώλειες. Να σας θυμίσω ότι η Ακρόπολη, ο βασικός λόγος που δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν τα γνωστά τις προηγούμενες χρονιές πούλμαν που κατακλείζουν το χώρο εκεί τον αρχαιολογικό, είναι ότι δεν έχουμε εσάς, δεν έχουμε την κρουαζιέρα να λειτουργεί. Και όχι μόνο η Ακρόπολη. Είναι και το Κατάκολο, είναι και η Σαντορίνη, είναι πολλά όπου μέρη. Όπου πιάνει λιμάνι ένα κρουαζιερό. Ακριβώς, είναι πολλά μέρη. Εγώ θα αναφερθώ για το Κατάκολο αυτή τη στιγμή. Το Κατάκολο είναι ένα νεκρό λιμάνι, μια νεκρή πόλη, να το πούμε έτσι, γιατί είναι μια πόλη η οποία ζει αποκλειστικά από την κρουαζιέρα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα μαγαζί ανοιχτό. Μάλιστα. Νίνα, δεν ξέρω αν θεωρείτε, κύριε Ευσταθίου, αυτό το καλοκαίρι και αυτή τη χρονιά τη θεωρείτε χαμένη. Βασίλη. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Λοιπόν, αυτή η χρονιά είναι χαμένη. Είναι χαμένη. Έχουμε φτάσει κοντά τέλη Ιουλίου. Έχουμε χάσει τον καλό το μήνα το Μάιο. Έχουμε χάσει το... Φαίνεται ότι θα χάσουμε και το καλοκαίρι όλο. Ελπίζουμε, είπα και στην αρχή, ότι θα εκπλαγώ ευχάριστα αν θα δούμε πλοία το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κύριε Ευσταθίου, εμείς θα κλείσουμε με την εικόνα τουλάχιστον να τα δούμε τα κρουαζιερόπλοια, έστω έτσι και ακινητοποιημένα.